Libero 107,4. Νιώθει. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον νέο πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Γιάννη Ψηφίδη, και θα τον καλησπερίσουμε εδώ από το Libero και την εκπομπή του All About Aris. Τι κάνετε, κύριε Ψηφίδη? Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να είστε οπλισμένος με κουράγιο και δύναμη, γιατί θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ούκο λίγα προβλήματα στον ερασιτέχνη. Ναι, είναι αρκετά. Έχετε δίκιο. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα, γιατί λίγο πολύ τα προβλήματα του ερασιτέχνη τα ξέρουμε ποια είναι. Θέλω να μας πείτε, είχατε φύγει από την ΠΑΕ τότε. Δεν είχατε φύγει με όμορφο τρόπο από ό,τι θυμόμαστε. Σας είχε πληγώσει κιόλας το γεγονός ότι αποχωρήσατε τότε, ενώ δεν είχατε ολοκληρώσει, όπως έχετε πει κατά επανάληψη, το έργο σας. Παρ' όλα τα αυτά, όταν σας ζητήθηκε να αναλάβετε τον ερασιτέχνη πριν από λίγες μέρες, δεν το αρνηθήκατε. Ίσα-ίσα με πολύ μεγάλη χαρά το δεχθήκατε. Στο πρώτο μέρος καλά τα είπατε. Τώρα στο δεύτερο μέρος, με πολύ μεγάλη χαρά. Κανείς δεν αναβάνει έναν πληγωμένο Άρη με μεγάλη χαρά. Εννοώ χαρά γιατί είναι τίτλος τιμής να είστε πρόεδρος του ερασιτέχνη. Σε αυτό αναφέρομαι. Θα σας πω ότι λίγο το χάρηκα, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξω ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε πριν 3 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια. Ναι. Γιατί πραγματικά, και είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν, ότι πραγματικά υπήρχαν και όλες οι ελπίδες, όπως αποδείχθηκε μετά, γιατί συμμετείχα και στο άρθρο 99 μετά την ιστορία αυτή που δημιουργήθηκε και την αλλαγή που έγινε. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά άδικο, γιατί πετύχαμε και μπήκαμε και στο άρθρο 99. Ναι. Κερδίσαμε το πρώτο δικαστήριο, το οποίο ήταν κατ' εμέ το 1,5 πρώτο βήμα από τα 2 βήματα που χρειαζόταν. Αυτό ήταν το βασικότερο. Λοιπόν, δεν ξεχνώ, και έχετε δίκιο σε κάτι, ότι λίγο είχα μία τρύπα στην ψυχή μου, την αριανή μου ψυχή, ότι κάπου αδικήθηκα. Τώρα, οι παράγοντες που συνετέλεσαν εκείνη την εποχή για την αλλαγή μου, συνετέλεσαν τώρα και ήρθαν και μου ζήτησαν να βοηθήσω όσο είναι δυνατό τον Άρη μας. Και αυτό είχε μια εξαιρετική ικανοποίηση για μένα, γιατί μου κλείνει ταυτόχρονα αμέσως αυτή την απογοήτευση που είχα νιώσει. Μάλιστα. Και ναι, βλέποντας σαν μέλος που συνεχίζω να είμαι το ΑΣ και θα συνεχίζω σε όλη τη ζωή και της κοινωνίας μελών Άρη που είμαι μέλος, συμμετείχα σε μια προτελευταία γενική συνέλευση όπου βρεθήκαμε 27 τακτοποιημένα ταμιακώς μέλη. Και απογοητεύτηκα και έκανα μια επιστολή προς τον ΑΣ και τον πρόεδρο, τον κύριο Οικονόμου, τοποθετώντας ένα σχέδιο το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει κάτι, και εξαιτίας αυτού προσκλήθηκα για να ξαναβοηθήσω. Λοιπόν, εχθές τεκμηριώθηκε το θέμα της... Το νομικό κομμάτι της έγκρισης από το Ειρηνοδικείο. Ναι. Της έγκρισης του Ειρηνοδικείου, όπως έχετε δει, και στις 7, όπως είπατε σωστά, θα γίνουμε σώμα. Και όντως έχω τη συνεργασία προσωπικότητων πολύ σοβαρών, τα οποία δείχνουν ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή καινούργια προσπάθεια στον ερασιτέχνη Άρη. Και πολύ γρήγορα θα φτάσουμε σε ένα ευχάριστο σημείο, να κυλήσουν τα πράγματα και στο ερασιτέχνη, ο οποίος και αυτός είναι που αγωνίζεται και στο ποδόσφαιρο, με τη συνεργασία του κυρίου Καρυπίδη. Και πριν από αυτό ήταν επίγον να γίνω και πρόεδρος του ΤΑΠ Βόλεϊ. Έγινα και πρόεδρος του ΤΑΠ Βόλεϊ. Έκανα και τα συμβόλαια με τους αθλητές του Βόλεϊ. Κινούμεθα πολύ καλά και συμμετέχουμε στην Α1, και η ελπίδα όλων είναι αν θα προχωρήσουν και λυθούν λίγο τα οικονομικά θέματα με τον κάθε αθλητή. Βλέπουμε και μέχρι και τετράδα μερικοί μου είπανε. Και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Δηλαδή ο Άρης σε μια εποχή που βλέπουμε, παρότι είναι δύσκολες οι εποχές για όλο το ελληνικό δημόσιο, βλέπουμε να έχει τακτοποιήσει λίγο το τμήμα του μπάσκετ και πάει από το καλό στο καλύτερο. Το ποδόσφαιρο καλυτερεύει ημέρα με τη μέρα και συνεχίζει. Έτσι θα πάμε και τα τμήματα όλα του ΑΣ. Και σας πληροφορώ, αγαπητέ μου, ότι έχουμε 25 τμήματα. Σωστά, γιατί έχουμε και ένα καινούριο της Ξηφασκίας, αν δεν κάνω λάθος. Και το καθένα από αυτά θέλει οπωσδήποτε
Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι με πολύ καλή διάθεση ξεκινάμε. Υπάρχουν συνεργάτες. Σήμερα σε αυτή την πρώτη διοίκηση δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε και τα αναπληρωματικά στελέχη. Ναι. Θα έχουμε και την ομάδα των ανθρώπων που δεν μπορούν να μπουν εξαιτίας διάφορων συνθηκών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Και διατίθενται όλοι να βοηθήσουν τη νέα διοίκηση. Έχουμε καταλήξει δηλαδή στους εφόρους των τμήματων. Όχι, δεν έχουμε καταλήξει. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να συλληφθούμε σε σώμα, να βρεθούμε να γνωριστούμε όλοι. Καταλαβαίνετε τι είναι απαραίτητο. Σωστό. Και από Δευτέρα προχωράμε με όλα τα τμήματα και με όλους τους επιθυμούς τμήματων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο Άρη και μία θέση εμπιστοσύνης προς το κάθε τμήμα και κάθε τμήμα να αγωνίζεται και να πρωταγωνιστεί στα πράγματα της Ελλάδος. Σε πόσο... πολύ καλά. Σε πόσο καιρό πιστεύετε, κύριε Ψηφί, θα είστε έτοιμος να έχετε μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα όλων των τμημάτων και γενικότερα της κατάστασης στον ερασιτέχνη, εννοώ από χρηματοοικονομικής απόψεως περισσότερο. Κύριε Σαββόπουλε, σίγουρα θα χρειαστώ και θα είμαι έτοιμος τελείως μέχρι το τέλος του μήνα. Και με όλα τα τμήματα επανδρομένα και σοβαρά. Θα το πετύχουμε και πρέπει μέχρι τότε, γιατί όλα ξεκίνησαν, είναι εν δράση όλα τα τμήματα, τα πρωταθλήματα, όλα τα πάντα, οι αγώνες, και μέσα σε αυτό δημιουργείται και αυτή η αλλαγή. Δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο. Μέσα στο επόμενο τριήμερο, τετραήμερο θα έχουμε μια παράδοση όλων των πάντων τμήματων. Θα εκδώσουμε σαν διοίκηση όλα τα μέτρα που πρέπει να δημιουργούν ένα καλό τμήμα και οι έφοροι θα τα ακολουθήσουν και πιστεύω ότι τη διάθεση που βλέπω από όλους ότι είναι για μπροστά και γρήγορα. Θα γίνουν αυτά και τα δύο θέματα. Και μπροστά και γρήγορα. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε... Και εξαιρετικά φιλόξερα. Έχω προσέξει το τελευταίο καιρό που ήμουν και στεναχωρεμένος. Λείπουν τα μέλη μας. Δηλαδή, με όλα αυτά που διαδραματίστηκαν μέχρι τώρα στον Άρη, χάθηκε η κοινωνία μελών Άρη που αριθμούσε πάνω από 11.000 μέλη. Κάποια στιγμή, από τα 1.700 μέλη, 1.200 μέλη του ΑΣ έχουν μείνει λίγα. Νομίζω έχει γίνει και μια καθάριση του Μητρώου του ερασιτέχνη, έτσι δεν είναι, του ΑΣ. Ναι, αλλά αυτό που θέλω και θα με βοηθήσετε και εσείς και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω, είναι ότι αυτός ο πολύ μεγάλος αθλητικός σύλλογος, γιατί κατέχουμε μια ξεχωριστή θέση μέσα στην πεντάδα των μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας, ότι πρέπει να βοηθηθεί από αριανούς που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αριανούς, να έρθουν κοντά μας, να τον ξαναδημιουργήσουμε τον αθλητικό σύλλογο, γιατί ο ρόλος του είναι εκτός από αθλητικός, το οφείλει, είναι και κοινωνικός και πολιτισμικός. Πρέπει σήμερα να φέρουμε ένα 10χρονο, ένα 8χρονο αγόρι, κορίτσι, να συμπεριφέρεται στο σχολείο του και μέσα του να νιώθει ότι λέγοντας ότι είναι Άρης, να υπερηφανεύεται για αυτό το όνομα που μπορεί να λέει. Και αυτό λίγο πολύ μας ανησύχησε, ότι δεν πάει καλά, πάει λίγο προς τα πίσω. Λοιπόν, θα πετύχουμε και αυτό πολύ γρήγορα και οι κινήσεις μας θα είναι γρήγορες, κύριε Σαββόπουλε. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων σας θα καταλάβει και το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο θέλοντας και μην το έχετε υπό τη σκέψη σας ως ερασιτέχνης την φετινή χρονιά. Θα είναι υποχρεωτικό να συνεργαστείτε φυσικά με τον κύριο Καρυπίδη. Θέλω να μου πείτε καταρχάς μια πρώτη εντύπωση από την γνωριμία που είχατε, έτσι, μια πρώτη κουβέντα που κάνατε μετά το μάτς με τον Ηρακλή Εμπολοκήπων με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, προχθές για πρώτη φορά συνάντησα τον κύριο Καρυπίδη. Χάρηκα γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια επένδυση πάρα πολύ σοβαρό, έχει τα όνειρά του. Ο ερασιτέχνης έχει δώσει τη δυνατότητα και ο Καρυπίδης να ληφθεί πάνω στη θέση του. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η συμφωνία και αυτό το οποίο συζητήσαμε γρήγορα και συμφωνήσαμε είναι μέχρι το τέλος του μηνός να γίνει και η συμφωνία αυτή μεταξύ του εφόρου Καρυπίδη και του ΑΣ και θα γίνει και αυτό, να κλείσει το θέμα. Ο Άρης πάει από το καλό στο καλύτερο. Ο κύριος Καρυπίδης βλέπω ότι έχει επενδύσει και σε άλλα θέματα εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είδαμε φωτογραφίες και συγγνώμη που σας διακόπτω και από τις καινούργιες σουίτες, για παράδειγμα, έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί. Έτσι ακριβώς τα είδα και εγώ και μου άρεσαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλα αυτά και μπράβο, και θα δούμε και
τη συμφωνία η οποία πρέπει να προχωρήσει, και πάνω απ' όλα όμως συγκρατώντας και το θέμα ότι ο Α' Άρης, ο Άρης πολύ μεγάλος, και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τον Άρη μας, αλλά και αυτός ο κύριος Καρυπίδης που κάνει μια τέτοια επένδυση να μην αδικηθεί καθόλου. Πιστεύω ότι θα τα βρούμε δηλαδή και θα προχωρήσουμε δανεικά. Ναι, δεν γίνεται να μην προχωρήσετε χέρι-χέρι. Είναι κλίμα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Αποτελεί κομμάτι της εξέλιξης που σας είπα. Μα έχετε και ως ερασιτέχνης έχετε ανάγκη και κάποια έσοδα από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους τους ακροατές μας, θα πω απλά. Εμείς ο ερασιτέχνης παίζει στη Τρίτη Εθνική. Ο κ. Καρυπίδης αποτελεί τον έφορο. Αυτό που αναζητά είναι η διασφάλιση αυτής της επένδυσης που κάνει, και επειδή υπήρξε 43 χρόνια επιχειρηματίας, καταλαβαίνω τι εννοεί, τον πονάω και θα το έχει και αυτό. Πιστεύω, εφόσον δεν είναι τίποτα παράξενο ή να αντιμετωπίσουμε παράξενους όρους, έτσι. Ναι. Πάντως, εμείς είμαστε εκεί για να διαφυλάξουμε τον Άρη και την περιουσία του. Ασφαλώς. Το λαό του. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, μάλιστα, έχει ήδη προετοιμάσει η νομική πλευρά του κυρίου Καρυπίδη ένα προσχέδιο του μνημονίου αυτής της συμφωνίας που θα υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν θέλησα να ενημερωθώ ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή ημέρα, να γίνουμε πραγματικά διοικητικό συμβούλιο, και αυτό που συμφώνησε με τον κύριο Καρυπίδη είναι μέχρι το τέλος του μήνα θα κλείσουμε και το θέμα αυτής της συμφωνίας. Μάλιστα. Ναι, απόλυτα. Στις επόμενες μέρες θα ενημερωθώ και δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, δεν ξέρω τις θέσεις του και τους όρους του. Ναι, το κατανοητό, απόλυτα κατανοητό. Να μεταφέρω μια παράκληση ενός φίλου ακροατή, κύριε Πρόεδρε, για εσάς. Λέει να πείτε στον κύριο Ψηφίδη κάποια στιγμή να κοιτάξουν και τις τουαλέτες του Κλεάνθης Φικελίδης. Προφανώς ο άνθρωπος θα πήγε στο παιχνίδι προχθές και θα απογοητεύτηκε από αυτό που είδε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ σας δίνω επιστολή που έκανα προς τον τύπο. Αυτό που έγραψα είναι ότι το χρωστάμε και ο Α' θα πρέπει να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για ένα φιλόξενο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και όταν λέμε φιλόξενο, περιλαμβάνεται μέσα και η καθαριότητα είναι το πρώτο απ' όλα. Έχει πάρα πολύ δίκιο ο ακροατής, ο οποίος πήρε τηλεφώνο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρησή του. Έχετε ενημερωθεί, κύριε Ψηφίδη, γιατί μας το ρωτάνε επίσης, μας το ρωτάει αρκετός κόσμος, αν έχετε ενημερωθεί για τα τηλεοπτικά αφενός του Άρη την επόμενη σεζόν, γιατί ο ερασιτέχνης θα υπογράψει τη συμφωνία προφανώς, όχι κάποιος άλλος, και για την χορηγία με τη Στίχημαν, την οποία είχε ανακοινώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είστε ήδη ενήμερος για αυτά τα δύο θέματα. Όχι, δεν είμαι ενήμερος. Είναι όμως ένα γενικό, μπορώ να πω μόνο ότι είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία η οποία τις επόμενες μέρες θα μου έρθει. Μάλιστα. Ωραία, αυτό δεν ξέρω πού προέρχεται, ούτε από πού απευθύνεται και πού απευθύνεται. Λοιπόν, κρατάω πολύ σωστή παρατήρηση του κυρίου που τοποθέτησε το θέμα και εγώ δεν βρήκα πολλά πράγματα να λειτουργούν. Ναι. Έχουμε το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να κάνουμε είναι το επόμενο παιχνίδι μας να είναι βέβαιος ότι όχι μόνο θα λάμπει από καθαριότητα, αλλά ξεκινάμε από αυτό και θα το έχουμε κάνει ήδη. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Ψηφίδη. Για τους χώρους του Κλεάνθης Βικελίδης στην Οδό Παπαναστασίου, εκεί που οι χώροι αυτοί που έχουν ερημώσει τα τελευταία χρόνια, λίγο πολύ ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει με την Άρης Εμπορική, είναι σε επίσκεψη εργασίας εδώ και χρόνια εργαζόμενοι. Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα φέρει έσοδα στον ερασιτέχνη, το να μπορέσει δηλαδή να νοικιάσει τους συγκεκριμένους χώρους? Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, αλλά να πάρουμε τα θέματα με τη δράση. Αν δεν είχαμε τα capital controls, υπάρχουν ήδη αποφάσεις για τη διακοπή της Άρης Εμπορικής για να πάει σε ένα νέο σχήμα, για να μπορέσουν αυτά εδώ πέρα να αξιοποιηθούν κατά τον τρόπο ή οποιοδήποτε τρόπο θα φέρει τα έσοδα προς τον ερασιτέχνη. Δυστυχώς καθυστερήσαμε, αλλά λήγουν αυτά στις 30 Οκτωβρίου. Με ακούτε? Ναι, φαντάζομαι ότι θέλετε να λίγο να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλετε όχι λίγο... να ενημερωθώ. Όχι, είμαι ενήμερος ότι μόλις στις 30 Οκτωβρίου λήγει
η θέση των περισσότερων θεμάτων των capital controls. Αχα, μάλιστα, ναι. Αμέσως περιλαμβάνεται το θέμα αυτό και έχουν βγει, σας λέω, ήδη αποφάσεις. Ήδη θα μπορούμε δηλαδή από τον άλλο μήνα, τον καινούριο μήνα, ναι, να προχωράμε στη σκέψη της οργάνωσης του εμπορικού πακέτου αυτού που εννοούμε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να βγει ο ΑΣ που μέχρι πρότινος δεν δικαιούται, και θα δούμε τι μορφή θα πάρει. Δεν δικαιούται να κάνει εμπορικές επιχειρήσεις ο ΑΣ. Ναι. Και γι' αυτό πήγαμε σε εκείνη τη λύση και δημιουργήθηκε η εμπορική ΑΕ. Μάλιστα. Ναι. Πάντως καταλαβαίνετε, επειδή ήσασταν επιχειρηματίας για πάρα πολλά χρόνια, σε όλη σας τη ζωή στην ουσία, επαγγελματικά, δεν νοείται ο Άρης να μην έχει αυτή τη στιγμή, εν έτη 2015, κύριε Ψηφίδη, εμπορικό τμήμα, να μην έχει μια μπουτίκ, να μην μπορεί ο κόσμος να πάει ο οικογενειάρχης με το παιδάκι του να αγοράσει μια μπλούζα, μια φανέλα. Ένα σήμα του Άρη. Είναι αδιανόητο πράγμα. Και να μην μπορεί τη σήμερα ημέρα που όλοι είμαστε με ένα smartphone και ένα iPad στο χέρι, μια ταμπλέτα, να μην μπορεί κάποιος ηλεκτρονικά να παραγγείλει προϊόντα του Άρη. Για μένα είναι ανεπίτευτο πραγματικά. Δίκιο. Όλα θα γίνουν. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα τα δείτε σε ταχεία της κινήσης, όλα θα βελτιωθούν και θα πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κάθε Αριανός, και επίσης θα πρέπει να γίνουμε πάλι αυτή η καλή ομάδα με τη βάση του λαού του, και πρέπει να φέρουμε τα μέλη μας και να είναι και ικανοποιημένα. Μαζί με εσάς επιστρέφει, κύριε Ψηφίδη, και ο Παναγιώτης Αλεξανδρίδης στα κοινά του Άρη, και αυτός είχε απομακρυνθεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια και το βόλεϊ και πολλά τμήματα του ερασιτέχνη. Και για μένα είναι σημαντικό τέτοιοι άνθρωποι να επιστρέφουν πιο ζεστά στην οικογένεια του Άρη. Χαίρομαι που έχετε αυτή την άποψη, όπως και εγώ νιώθω τιμή που είναι κοντά σε αυτό το Συμβούλιο και ειδικά στη θέση του Αντιπροέδρου ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρίδης, και από την πείρα του παίρνει και το χρηματοοικονομικό κομμάτι να το βοηθήσει, ναι, και όπως είπατε έχει βοηθήσει επανειλημμένως τον ΑΣ και την ΠΑΕ και την ΚΑΠΑΜΙΑ, και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και τώρα έχει καλή διάθεση καινούρια. Είμαστε και δυο συνταξιούχοι και είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί το ρωτάει και αρκετός κόσμος. Τι θα γίνει με την εκαθάριση? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ποιο... Γιατί το τοποθετείτε? Δεν το τοποθετώ εγώ, το τοποθετεί κάποιος ακροατής, για να το διευκρινίσω. Κοιτάξτε, να σας το διευκρινίσω. Ο τρόπος της εκαθάρισης έχει αναλυφθεί από τον εφορό, τον κύριο Καρυπίδη. Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Στην τελευταία γενική συνέλευση που ήταν την προηγούμενη Τρίτη, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο εκαθαριστής ανέβηκε στο βήμα και είπε ότι όλα περπατάνε καλά και όλα θα καλυφθούν. Ένα επιπλέον το οποίο θέλω να τοποθετήσω είναι, και να μην είχε εκπληρωθεί, που δεν το πιστεύω ότι θα χρειαστεί αυτός ο χρόνος, αυτό δεν πρέπει να το συνδέσουμε με την εξέλιξη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη και τη δημιουργία της νέας ΠΑΕ. Ναι. Γιατί έχουμε τη βεβαιότητα και τη σιγουριά, γιατί έγινε στο παρελθόν από άλλες ομάδες, ότι παράλληλα μπορούν να περπατήσουν για τα δύο. Δηλαδή η εκαθάριση να αργεί, η ΠΑΕ Άρης δεν δυσκολεύεται να δημιουργηθεί και να προχωρήσει. Μας το έχει πει και ο Χρήστος Ογρόλιος εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι έχει πάρει τη διαβεβαίωση, την έγγραφη από τον κύριο Παπαλάκη και από την Επιτροπή, ότι αυτά τα δύο είναι ανεξάρτητα. Άρα έχετε και εσείς την ίδια ενημέρωση, είναι σωστά. Απλά ότι πρέπει να γίνει, και μας το έχει υποσχεθεί ο έφορος, έτσι. Ναι. Αυτό είναι κάτι που τρέχει και θα τρέχει τους επόμενους μήνες. Όχι, πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Ψηφίδη. Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Να είναι ορατά σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα, και εμείς εδώ είμαστε στο πλευρό να βοηθήσουμε. Κύριε Σαββόπουλε, και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να παρακαλέσω τους Αριανούς να έρθουν να μας το δείξουν. Δεν ζητάμε πολλά. Θέλουμε να επανέλθουν τα μέλη μας όσο είναι δυνατόν και εφικτό. Πρέπει να υπαρηφανεύεται το κάθε νέο παιδί ότι είναι Άρης, και σε λίγο θα είμαστε πρωταθλητές σε πάρα πολλά στοιχεία του αθλητισμού στην χώρα μας. Μακάρι, το ευχόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Ψηφίδη. Μια χαρά. Γεια σας.